Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η πρώτη εβδομάδα έκλεισε θριαμβευτικά για το Survivor All Star. Τα 40 άρια έπεσαν βροχή στους δείκτες της τηλεθέασης, όμως μαζί με τα θετικά πάντα προκύπτουν και τα πρώτα αρνητικά σημάδια. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, οι πληροφορίες μας είναι ξεκάθαρες. Υπάρχει πρόβλημα στη δυναμικότητα των δύο ομάδων, αφού η κόκκινη είναι πολύ πιο ισχυρή, και φάνηκε ξεκάθαρα με το αποτέλεσμα, έτσι έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή. Η στοιχειώδης διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πως όλοι οι παίκτες γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, οπότε είναι σε θέση και να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και κυρίως να κάνουν πολλά παράπονα προς τους ανθρώπους της παραγωγής. Υπό αυτήν την έννοια πρόβλημα ακόμα δεν έχει προκύψει, όμως αυτό που η παραγωγή δείχνει να έχει ως πονοκέφαλο προς επίλυση, είναι η αποκατάσταση της αγωνιστικής ισορροπίας. Οι αντιδράσεις των παίκτων της μπλε ομάδας, όπως τις είδαμε στο επεισόδιο της Τετάρτης, μετά την απώλεια της Τρίτης Ασυλίας προφανώς και έχουν θορυβήσει την παραγωγή. Ωστόσο οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι, γνωστοί εκ των προτέρων και υπογεγραμμένοι από όλους, κόκκινους και μπλε. Γι' αυτό και ένας μόνο δρόμος αλλαγής υπάρχει για όποιον δεν μπορεί να επιβιώσει στο φετινό Survivor All Star, ο δρόμος της οικειοθέλους αποχώρησης. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια του Survivor All Star είναι γεμάτη από συγκλονιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις τις οποίες θα μάθετε πρώτοι όπως πάντα έγκυρα και έγκυρα.